εγώ αν είναι μόνος του εκεί έξω. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν να κάνουν κάτι καλύτερο παρά να ψαρεύουν. Ωραία, έτσι. Και ο Χουάν δεν θα ήταν εκεί έξω αν το μπορούσε. Σωστά. Δεν εξαρτάται από αυτόν. Όχι. Γιατί αυτή τη δουλειά μπορώ να την κάνω κι εγώ. Και ο Χουάν να πάει στο μέτωπο που ανήκει. Θα θέλεις κι εσύ να πας. Έτσι μου φαίνεται. Θα περάσω τα πλοία με τα τρόφιμα από το εμπάργκο της Αγγλίας. Αλεύρι, εγώ δεν έχω πια άλλο. Αυτό είναι το τελευταίο μας ψωμί. Γιατί το κλείνεις? Είναι 9 η ώρα. Και? Στις 9 θα κυλήσει αυτό το σκυλί από το ραδιόφωνο. Και οι πέρες θα ανοίγουν το σταθμό τους αυτή την ώρα. Σε παρακαλώ, άνοιξε το παράθυρο. Δεν μπορείς να διακρίνεις τι γίνεται εκεί κάτω, όταν μέσα έχει φως και το φως καθρεφτίζεται στα τζάμια. Και γιατί να είμαι καρφωμένος εδώ και να προσέχω? Έννοια σου και δεν σου το σκάει. Εσύ φοβάσαι, μη σου φύγει από το μέτωπο. Μην αυταδιάζεις. Αρκετά τραβάω να σας προσέχω. Τι θα πει αυτό το σας? Θα πει πως ούτε μια τρίχα δεν είσαι καλύτερος από τον αδελφό σου. Θα λέγα πως είσαι χειρότερος. Αυτοί ανοίγουν το ραδιόφωνο μόνο και μόνο για μας. Είναι η τρίτη νύχτα. Και χτες παρατήρησα ότι ανοίξατε σε επίτηδες στο παράθυρό του. Να ακούσουμε εμείς την εκπομπή. Αυτά τα λόγια δεν είναι διαφορετικά από αυτά που λένε στη Βαλένθια. Δεν λες ότι αυτά εδώ τα έχεις καλύτερα? Ξέρεις πολύ καλά πως δεν τα έχω για καλύτερα. Γιατί να χύνεται αίμα? Εγώ δεν είμαι με τους στρατηγούς. Και ποιος το άρχισε? Μήπως εμείς? Χθες βράδυ πάντως κρατούσαμε ακόμα. Τότε γιατί έφυγες? Για
ψωμί θα είναι σε μισή ώρα έτοιμο. Πού είναι ο Χουάν? Στο ψάρεμα. Αλήθεια? Ναι. Μπορείς να δεις τη λάβα το παράθυρο. Πρέπει να ζήσουμε. Σίγουρα. Κατεβαίνοντας για δόξα το στρατηγό στο ραδιόφωνο. Ποιος τον ακούει? Λουτέρες απέναντι. Σέρνονται πίσω από τέτοιες ανοησίες? Όχι. Δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Δεν είναι ευχαριστητές. Α, έτσι. Κοιτάζει στο μεταξύ για τον αδελφό σου. Ησύχασε, δεν έπεσε στη θάλασσα. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο Χουάν? Το Σεπτέμβρη γίνεται 21. Και ο Χωσέ? Εδώ που ήρθες για κάτι το συγκεκριμένο. Τίποτα το εξαιρετικό. Πολύ καιρό είχες να έρθεις. 2 χρόνια. Η Ρόζα τι κάνει? Πνευματικά. Όλο και περιμένω να έρθείτε κάποια μέρα. Η Ρόζα το έλεγε και το ξανάλεγε γιατί ήταν πικραμένη ότι έπρεπε να μας καλέσει στην κηδεία του άντρα σου. Δεν θα χάναμε με τίποτα την κηδεία του Κάρλος, Τερέζα. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Τι συνέβη? Τον χτυπήσα στα πνευμόνια. Πώς? Τι θα πει πώς? Αφού πριν 2 χρόνια είχαμε ησυχία. Στην Αστούρια έγινε μια εξέγερση. Και πώς βρέθηκε ο Κάρλος στην Αστούρια? Πήγε. Από εδώ? Ναι. Όταν το γράψαν οι εφημερίδες. Σαν και αυτούς που φεύγουν για την Αμερική και σαν όλους τους μουρλούς. Θες να πεις ότι δεν ήξερε τι έκανε? Πρόχειρα δεμένο κάτω από τα μέθονό του. Ερχόταν σπίτι. 2 φορές αναγκάστηκε να αλλάξει τρένο. Αλλά εδώ, στο σταθμό, πέθανε. Ήταν βράδυ. Η πόρτα άνοιξε ξαφνικά. Και οι γειτόνισσες μπήκαν μέσα. Με έναν άντρα στα χέρια. Σαν να τα μεθυσμένοι. Ακούμπησαν και δίχως να κάνουν λέξη, άρχισαν το Άβε Μαρία. Τον απόφησαν στο πάνω, πάνω σε μια κουβέρνα. Από τότε, η μητέρα πηγαίνει όλο στην εκκλησία. Και της δασκάλας, που ήξερε ότι ήταν κόκκινη, της έδειξε την πόρτα. Αυτός. Έφυγαν κι άλλοι από το χωριό για το μέτωπο. Μερικοί έχουν μείνει. Έχουν όλοι τους μπουφέκια? Όχι. Όχι όλοι. Αυτό είναι κακό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι τα μπουφέκια. Άλλα μπουφέκια έχει το χωριό? Όχι. Μερικοί τα έχουν κρύψει.
πάγουνε στη γη σαν τις πατάτες. Α, έτσι. Πού πας? Πουθενά. Γύρνα μου στο παράθυρο. Τι σημαίνει κάτι? Γιατί αποφεύγεις να πας στο παράθυρο? Απάντησέ μου αμέσως. Τι θα κάνεις απ' έξω? Όχι. Όπου αν δεν έγινε φαντάρος, σίγουρα του έλειπε το θάρρος. Όχου αν ο κουράβιες πάει ξαπλώνει στις τιμόνιες. Όχου αν δεν έγινε φαντάρος, σίγουρα του έλειπε το θάρρος. Όχου αν ο κουράβιες πάει ξαπλώνει στις τιμόνιες. Θα σας κάνω μάτρα στο ξύλο! Πάλι αυτή η πέρες! Ρωσέ, κάποτε έπαιζες καρδιά! Τι θα λέξε με πατήρα! Κλέβεις ακόμα στα χαρτιά! Γιατί έκλεβα! Έτσι μου φαίνεται! Να κόψω εγώ! Λοιπόν, όλα επιτρέπονται! Όλα μου ισχύουν όλα τα κόλπα. Τι λες? Νομίζω ότι έτσι είναι και γίνεται πολύ φθηνή. Καλά που με το λες. Πες τον άσο το καλό, ε. Κλόφαρε. Ακριβά την πλήρωση. Πήρες το καλύτερο αυτό και τώρα μου μείναν τα λοιμά. Αυτό θα πει τόλμη γέρο. Βλέπω είσαι τολμηρός. Τι πήρα ακόμα σου λείπει. Όταν δεν αποτολμάς, δεν κερδίζεις και τίποτα. Κάτι τέτοιες εξυπνάδες τις πήραν από τον πατέρα τους. Πραγματικός άντρας το ρισκάρει, έτσι δεν είναι? Αλλά ρισκάρει το δωμάρι μας. Ο Δον Μιγγέλ από το Φεράντε έχασε σε μια πατίδα με τον στρατηγό 70 από τους υποτακτικούς. Χρεοκόπησε ο Πουκάρας και έμεινε μονάχα με 12. Για κοίτα τον, πες 12 το καλό. Έτσι πρέπει να παίξουν. Είναι η μόνη μου ευκαιρία να σε κερδίσουν. Τέτοιοι είναι. Ο πατέρας του πήδηξε από το καΐκι όταν μπερδεύτηκε το δίχτυ του. Μήπως δεν είχε πολλά δίχτυα? Μα ούτε και πολλές ζωές είχε. Έλα μέσα, Πάολο. Κυρία Καράν, μου είπατε να έρθω και να λέγεται τη θέση. Ναι, έφυγε από τη θέση. Κάτσε. Πού να πω? Στο Μόντε Σολούμπε. Με το δεξί. Να σου είπα να μην το κουράζεις. Ναι, ναι. Περάσουν από τη Μαδρίτη. Αυτό δεν το ξέρουμε. Κι όμως το ξέρουμε. Εντάξει, εντάξει. Εσείς όμως, κυρία Καράνη, είχε το λόγιο του κάμπου. Δεν έπρεπε. Και τι θέλεις να κάνω δηλαδή? Να σε τυλίξω με κουρέλια? Μα δεν τα έχετε και πολύ. Όσο έχω, έχω. Λοιπόν, για πάλι όσο χέρι δεν θα μου φτάσει. Πρέπει λοιπόν να προσέχω.
πάμε για ψάρεμα. Να είστε ευχαριστημένοι που είστε γεροί. Μητέρα, το είπανε σε σένα. Απλά και ωραία δεν τον ειδοποίησε. Τώρα ξέρω καλά γιατί το στέλνεις για ψάρεμα. Ο Θεός έδωσε στον καθένα το επάγγελμά του. Ο γιος μου ήταν να γίνει ψαράς. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, Τερέζα. Τι θέλετε, τι θέλετε, τι θέλετε να μας γελιοποιήσετε στον τόπο μας. Όπου πάω, με δείχνουν με το δάχτυλο. Το όνομα Χουάν με κάνει να αρρωσταίνω. Τι άνθρωποι είσαστε, τέλος πάντων. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι.
κυβέρνηση κάλεσε όλους τους μάχημους στα όπλα. Μην πείτε που δεν χρειάζεται. Το διάβασα. Εδώ κυβέρνηση, εκεί κυβέρνηση. Θα μας ρίξουν στο σφαγείο. Αλλά γι' αυτό το λόγο εγώ δεν πρόκειται να στείλω ηθελημένα τα παιδιά μου στο μακελιό με το κάρο. Όχι, περιμένω τους που να τους στήσουν στον τοίχο. Τέτοια ηλικιότητα δεν την ξανάδα. Κάτι τέτοιο και εσάς φέρε. Εδώ φτάσαμε. Και που το γουρώνει ο Αλάνο, τολμά και μας λέει σαν ηλικιότητα. Δεν επιτρέπω μέσα στο σπίτι μου τέτοιες εκφράσεις. Τώρα είσαι όλη χαρά με τους στρατηγούς. Όχι. Αλλά δεν θέλει να πολεμήσουμε. Τι. Να μείνουμε δηλαδή ουδέτε. Κατάλαβα. Θέλετε να μεταβάλλετε το σπίτι μου σε πολλά από συνωμότες. Δεν θα ησυχάσετε αν δεν δείτε το Χουάν κολλητό στον τοίχο. Μα και για σας υπόθηκε πως βοηθήσατε τον άντρα σας να πάει στο Βιέτο. Βουλώσέ το! Τον άντρα μου εγώ δεν τον βοήθησα για κάτι τέτοιο. Ξέρω πως μου τα φορτώνουν. Όλα είναι βρώμικα ψέματα και αυτό μπορούν όλοι να το βεβαιώσουν. Μα δεν το λένε γιατί σας θεωρούν ένοχοι, κυρία Καράρ. Αλλά μονάχα γιατί σας εκτιμούν βαθιά. Για μας όλους, ο Κάρλο Καράρ ήταν ήρωας. Έπρεπε γι' αυτό το λόγο να φύγει με στη μαύρη. Καταλάβα. Ο πατέρας μου... Εσύ να το βουλώνεις, Χωσέ. Πέστε λοιπόν στο γιο σας πως δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί του. Και κάτι ακόμα! Να μην μπαίνει στον κόπο να κάνει βόλτα ολάκερη για να αποφύγει να με συναντήσει. Από φόβο, πας και τον ρωτήσω γιατί δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει. Δεν έπρεπε να το αφήσεις να φύγει έτσι το κορίτσι. Εσύ δεν θα το έκανες άλλο, δεν πέρασα. Με αυτή που ήμουν πάντα. Αυτή το γαλαμπίσμα να καταφέρουν το πάνω να πάει στο μέτρο. Πάω να το φέρω. Ή όχι, πήγαινε σήκωσε. Άστο, θα πάω καλύτερα μόνη μου. Σε λίγο θα με πάλι πίσω. Πες, Χωσέ. Δεν είσαι χαζός και δεν χρειάζεται να σου τα. Πού τα κρύβει? Ποια? Τα όπλα. Πατέρα. Δεν μπορεί. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Δεν μπορούσε να πάρει παρά μόνο το δικό του όταν έφυγε. Ήρθες για να τα πάρει. Γιατί άλλο? Δεν θα στα δώσει ποτέ. Θα έχει κρύψει. Πού? Καλησπέρα, Χωσέ. Καλησπέρα. Ο αδερφός μου από το Μοντρίλ, πατέρα. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία σας. Θα πρέπει να με συγχωρήσετε που ήρθα πάλι να σας παρακαλέσω για μια εξυπηρέτηση. Θα μπορούσατε αύριο το μεσημέρι να πάτε στους Τουρίλος. Τα παιδιά τους μείνανε μόνα γιατί η Τουρίλο πήγε στον άντρα και στο μέτωπο. Ευχαρίστω. Σας έφερε στον τόπο μας. Άκουσα ότι η επικοινωνία με το Μοντρίλ είναι δύσκολη. Εδώ έχετε ακόμα ησυχία. Ή όχι. Πώς είπατε. Ναι, βέβαια. Με θύμισα την αδελφή μου. Πολύ ευχάριστο να έρθετε στην αδελφή σας. Όπως θα το αντιληφθήκατε, περνάει δύσκολες μέρες. Ελπίζω στο πρόσωπο της αδελφής μου να βρήκατε μια καλή ενορίτησα. Ένα ποτηράκι κρασί, πάτερ. Ο πάτερ φροντίζει για τα παιδιά εκείνων που πήγαν στο μέτρο. Σίγουρα θα τρέφατε όλη τη μέρα σήμερα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ποιος θα μου ανανεώσει τα παπούτσια. Αφήστε το ανοιχτό, κύριε Καλά. Καταλογίζουν γιατί δεν πάω στο δοφράγματα, γι' αυτό μ' αφήνουν που και που να πω κάτι τέτοιο λόγο. Με είδα να μπαίνω μέσα. Δεν σας ενοχλεί πολύ αυτό? Ειλικρινά ναι. Αλλά αφήστε το παράθυρο ανοιχτό. Αλλά δεν σε με καλά σε αυτό το ψέμα, κύριο. Μετά και εμείς δεν θα δίνουμε πλησία ο πόρο κάτω να κλείψει από το καθέρμονι, όπως οι ιατροί. Αλλά σε αυτό θα δίνουμε καλύτερα τις 10 κοιλιάδες των ιεραμένων, όλα πιο νέχτα ξαναφέρουν. Στέλνει τα μόντια, τα μίλια, τις σωρά και οι κοιλιάδες.
φροντίσουν ο αρχιεπίσκοπος του Κατέρμπουρη να μετανιώσει για κάθε λόγο η πράξη που έχει κάνει μέχρι τώρα! Δόξα τω Θεώ που υπέρασταν να δέχουν άλλα από τρεις αράδες να ακούσουν. Έχω τη γνώμη ότι τέτοιες ομιλίες δεν κάνουν καλή εντύπωση. Είναι γνωστό πάντως ότι το Βατικανό εξαπόλυσε τέτοιες συκοφαντίες σε όλο τον κόσμο. Δεν το ξέρω. Πάντως κατά τη γνώμη μου δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να μετατρέπει το άσπρο σε μαύρο και το μαύρο σε άσπρο. Ασφαλώς όχι. Ο αδελφός μου πολεμάει με την πολιτοφυλακή, πάτερ. Από ποιον τομέα έρχεστε? Μάλακα. Φρίκη εκεί, ε. Ο αδελφός μου δεν με θεωρεί καλή Ισπανίδα. Λέει ότι πρέπει να αφήσω το Χουάν να πάει στο μέτωπο. Και εμένα! Εκεί ανήκουμε. Κυρία Καράρ, γνωρίζετε ότι τη συμπεριφορά σας τη θεωρώ δίκαιη και λογική. Ο κατώτερος κλήρος υποστηρίζει σε πολλές περιοχές την νόμιμη κυβέρνηση. Όχι λίγοι από τους συναδέλφους μου τώρα βρίσκονται στο μέτωπο. Μερικοί από δάφους έπεσαν. Εγώ όμως δεν είμαι μαχητής. Ο Θεός δεν με πρίκησε με το χάρισμα να εμπνεύσω στους ενωρίτες μου τον αγώνα για... Για μένα ισχύει ο λόγος του Θεού. Ου φωνεύσεις. Δεν είμαι πλούσιος. Δεν έχω στη δικαιοδοσία μου κανένα μοναστήρι. Και μοιράζομαι τα λίγα υπάρχοντα με την κοινότητά μου. Αυτή ίσως να είναι η μοναδική δικαιολογία για τις απόψεις μου σε τούτο το δύσκολο καιρό. Σίγουρα. Μένει όμως το ερώτημα. Είστε αγωνιστής. Πρέπει να με καταλάβετε. Όταν παραδείγματος χάρη στο μελοθάνατο που προσπαθεί να υπερασπιστεί τη ζωή του, εσείς του ρίχνεστε με τη φράση «ου φωνεύσεις», με αποτέλεσμα να τον σφάξουν σαν κόκορα, παίρνετε κι εσείς μέρος αυτή τη μάχη. Εννοώ με τον τρόπο σας. Με συγχωρείτε που σας ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Προς το παρόν, παίρνω μέρος στην πείνα. Και με τι τρόπο νομίζετε ότι θα ξαναφτάσουμε στο καθημερινό ψωμί μας? Αυτό για το οποίο εσείς προσεύχεστε στις καθημερινές σας προσευχές. Δεν το ξέρω. Εγώ μονάχα προσεύχομαι. Δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή ότι ο Θεός έστειλε πίσω στην Αγγλία τα τρόφιμα χτες βράδυ? Είναι αλήθεια. Μητέρα, τα καράβια γύρισαν πίσω. Ναι. Αυτό θα πει ουδετερότητα. Και εσείς άλλωστε είστε ουδέτερος. Τι θέλετε να πείτε? Για τη μία ανάμιξη. Και ενώ είστε υπέρ της μη ανάμιξης, ευνοείτε κατά βάση κάθε λουτρό αίματος που κάνουν αυτοί οι κύριοι στρατηγοί ανάμεσα στον ισπανικό λαό. Όχι, δεν το επιδοκιμάζω. Αφήστε έτσι ψηλά τα χέρια σας. Σε αυτή τη στάση, 5.000 από τους δικούς μας τον Πανταγιός τους βγάλανε από τα πολιορκημένα σπίτια. Τους του φέκησαν όλους σε αυτή τη στάση. Πώς μιλάς έτσι, Πέδρο? Απλώς μου φαίνεται ότι η συμπεριφορά που δείχνει μοιάζει με συνθηκολόγηση. Πολλές φορές διάβασα ότι αυτοί που κλαίνουν τα χέρια τους στην αθωότητα τα βουτάνε ταυτόχρονα και σε λεκάνες γεμάτες αίμα. Τα ίχνη από τα χέρια τους δεν εξαφανίζονται. Πέδρο! Αφήστε, κυρία Καράρ. Το πνεύμα των ανθρώπων τέτοιες εποχές αφηνιάζει. Όταν κοπάσει η θύελλα, τότε σ' όλοι θα γίνουμε συνετοί. Αν δεν κάνω λάθος, εμείς ο ισπανικός λαός πρέπει να αφανιστούμε από το πρόσωπο της γης. Γιατί είμαστε, λέει, αντίθεση. Ποιος το λέει αυτό? Ο στρατηγός του ραδιοφώνου. Δεν τον ακούσατε? Δεν συνηθίζετε να ακούτε ειδήσεις? Αχ, ο στρατηγός. Τι λέτε, αχ, ο στρατηγός? Αυτός ο στρατηγός μισθολόγησε όλα τα αποβράσματα της Ισπανίας για να μας απαντήσουν. Από Μαυριτανούς και Ιταλούς και Γερμανούς ιδιαίτερα. Μα είναι ντροπή να χρησιμοποιούν τέτοιους ανθρώπους που πολεμούν για τα λεφτά μου να πω. Και δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά τους με πίστη και αφοσίωση? Το μόνο που ξέρω είναι ποια πίστη υπηρετούν. Πρέπει να πάω στο Ρήλος. Δεν σκεφτήκατε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών που στήριξε την κυβέρνηση βγήκε νόμιμα από τις εκλογές? Το πιστεύω.
σας μιλούσα για εκείνον που το επιτίθενται και αυτός αμήνεται, μιλούσα στην κυριολεξία του. Εμείς δεν έχουμε παρά τα χέρια μας μόνα. Μην αρχίζεις πάλι τέτοια, δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος γεννήθηκε με τις παλάμες του Αβιανές, όπως όλοι ξέρουμε. Ο δημιουργός τα κανόνισε έτσι. Να μην βγει από την κοιλιά της μάνας του με φωνικά όπλα στα χέρια. Άκουσα κάτι για μια θεωρία, κατά την οποία η δυστυχία του κόσμου προέρχεται από το ότι ο ψαράς και ο εργάτης, ψήσιστε εργάτη, δεν κατέβουν τίποτα άλλο εκτός από τα χέρια τους για να κερδίσουν τη ζωή τους. Αλλά πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται πως αυτός ο κόσμος είναι τέλειος. Αντίθετα, είναι γεμάτος δυστυχία, αμαρτία και καταπίεση. Μακάρι όσοι παρόλο που ήρθαν στη ζωή μα όπλα χέρια μπόρεσαν να φύγουν από αυτήν χωρίς επιθετικά όπλα. Ωραία λόγια. Ωραία υπό μένα. Και δεν θέλω να αντιταχτώ σε κάτι που ακούγεται όμορφα. Θα ήθελα μόνο να κάνει λίγο εντύπωση και στο Φράνκο. Βλέπετε όμως, ο στρατηγός Φράνκο, εξοπλισμένος μέχρι τα δόντια, δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει από τον κόσμο. Όλα τα όπλα της Ισπανίας θα ρίχναμε από πίσω του, αρκεί να έφευγε από τη ζωή. Πιλότοι ρίχνουν fake πολλά. Βρήκα ένα και το μάζε. Μα εδώ μέσα λένε ότι θα κάνουν όλα λίμπα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα το μπορέσουν. Εσείς τι λέτε, πάτε. Ναι. Έχω τη γνώμη ότι από τεχνική άποψη μπορούν. Αλλά αν κατάλαβα σωστά την κυρία Καράρ, πιστεύει ότι δεν είναι μονάχα ζήτημα αεροπλάνων. Μπορεί να χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να δείξουν τη σοβαρότητα της καταστάσεως στο λαό. Όχι όμως και να εφαρμόσουν την απειλητική τακτική στρατιωτικώς. Δεν σας καταλαβαίνω καλά. Κι εγώ. Μίλησα καθαρά. Οι εκφράσεις σας ήταν καθαρές. Η άποψή σας όμως για εμένα και τον Χωσέ μεσοβέζικη. Λέτε δηλαδή ότι δεν θα μας βομβαρδίσουν. Εγώ νομίζω πως είναι απειλή και μόνο απειλή. Η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί. Όχι. Όπως διαβάζω, θέλουν να αποφύγουν ένα αιματοκύλισμα και μας προειδοποιούν να μην σηκώσουμε χέρια πάνω τους. Να αποφύγουμε στρατηγούς και αιματοκύλισμα. Αφού το γράφουν εδώ, όποιος καταθέσει τα όπλα αυτών δεν θα τον πειράξουμε. Ακούγεται να λένε ότι ο στρατηγός Φράνκο ο ίδιος πάντα υπογραμμίζει ότι είναι χριστιανός. Αυτό σημαίνει ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Πρέπει να την κρατήσει, κύριε Τζακουέιρος. Αυτός που δεν πολεμάει δεν θα πάθει τίποτα. Κύριε Εφημέριε. Δεν ξέρω το όνομά σας. Φραντζίσκο. Φραντζίσκο, η πρόθεσή μου είναι να σας ρωτήσω όχι τι οφείλει να κάνει ο στρατηγός Φράνκο, αλλά τι θα κάνει κατά τη γνώμη σας. Καταλαβαίνετε την ερώτησή μου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι την απευθύνω σε ένα χριστιανό. Ή μάλλον σε έναν άνθρωπο που δεν κατέχει και περισσότερα στοιχεία. Και έτσι θα απαντήσει την αλήθεια σε ζητήματα ζωής ή θανάτου. Περί αυτού δεν πρόκειται. Σας καταλαβαίνω. Ίσως να βοηθούσα την απάντησή σας, αν σας θυμίζα τα γεγονότα της Μάλαγας. Ξέρω τι εννοείτε. Είστε όμως σίγουρος ότι στη Μάλαγα δεν επετέθησαν πρώτοι. Ξέρετε ότι 50.000 καταδιωκόμενοι άντρες και γυναίκες μέσα στη μέση του δρόμου που οδηγεί στην Αλμέρια θερίστηκαν από τα πολυβόλα των πλοίων και από τις βόμβες του αεροπορικού στόλου του Φράνκο. Μπορεί να είναι ψεύτικες φήμες αυτά. Όπως και για τους τυφεκισμένους παπάδες. Ώστε δεν τους γάζωσαν. Κυρία Καράρ και η γη της, το βλέπετε. Δεν υψώνουν αντίσταση στο στρατηγό Φράνκο. Κυρία Καράρ και η γη της δεν διατρέχουν κίνδυνο παρόλα αυτά.
πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να κρίνει. Πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να κρίνει. Μήπως θέλετε να εγγυηθώ εγώ γι' αυτό. Όχι. Θέλω μόνο να μου πείτε την ειλικρινή σας άποψη. Η κυρία Καράρ και η γη της είναι ασφαλής. Φαίνεται ότι μπήκαμε στις σκέψεις σας. Είστε τίμιος άνθρωπος. Λοιπόν, κυρία Καράρ, να υπολογίσω ότι θα φροντίσετε τα παιδιά των κυρίων σου. Ναι. Θα τους πάω να φάνε. Και ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Άκουσες πως την ξεγελάνε. Μην φύγεις χωρίς τα όπλα. Πού είναι, γρήγορα. Θα γυρίσει πίσω αμέσως. Θα τα ακουμπήσουμε πάνω στο παράθυρο. Από εκεί θα τα πάρω και θα φύγω. Απορώ πως καθόσουν τόση ώρα εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα είναι τόσο επίγον που λες. Χωρίς τα όπλα που θες να πάω. Βάλτε τα όπλα πίσω. Ώστε γι' αυτό ήρθες, λοιπόν. Ναι. Τα χρειαζόμαστε, Τερέζα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους στρατηγούς με τα χέρια. Το άκουσες για τον παπά πως έχει κατάσταση. Αν ήρθες εδώ μόνο και μόνο για να πάρεις τα όπλα, δεν χρειάζεται να μείνεις περισσότερο. Και αν δεν μας αφήσετε ήσυχους, θα πάρω τα παιδιά μου και θα φύγω. Πού θα πας? Τερέζα, παρατήρησες. Παρατήρησες τη χώρα μας πάνω στο χάρτη. Ζούμε σαν σε τσιμπουριασμένο πιάτο πάνω. Εκεί που είναι η ραγισματιά είναι το νερό, στο χείλος του πιάτου τα κανόνια και πάνω θέμα στην πιλότη με τις βόμβες. Θα χωθείς μέσα στα κανόνια. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα όπλα, Πέτρο. Μητέρα, πρέπει να του τα δώσεις. Δεν θα μονάχα που σκουριάζω. Μη μιλάς εσύ, Κωσέ, τι ξέρεις εσύ. Τερέζα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κατακρατάς τα όπλα του Κάρλος. Έχω ή δεν έχω δικαίωμα, δεν σας τα δίνω. Δεν μπορείτε να ξυλώνετε το πάτωμα και να αρπάζετε πράγματα από το σπίτι μου χωρίς τη θέλησή μου. Δεν είναι πράγματα που οπωσδήποτε σου ανήκουν. Δεν θέλω να πω μπροστά στο γιο σου τι σκέφτομαι για σένα, ούτε και τι γνώμη θα έχει ο άντρας σου για μένα. Αυτός πολέμησε. Φαίνεται ότι έχεις χάσει τα λογικά σου, από φόβο για τα γόρια σου. Αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα να ασχοληθούμε με αυτά. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι χωρίς τα όπλα δεν φεύγω. Να είσαι σίγουρη. Τότε χτύπησέ. Δεν θα το κάνω. Δεν είμαι ο στρατηγός Φράνκο. Θα μιλήσω με τον Χουάν. Τότε θα τα πάρω. Ο Χουάν δεν θα γυρίσει πίσω. Πώς? Αφού πήγες και τον φώναξες. Δεν τον εφώναξα. Δεν θέλω να σε διπέδρω. Ευοξιάστηκα. Αλλά ξεχνάς ότι έχω και φωνή. Θα πάω στη θάλασσα και θα τον φωνάξω. Μια κουβέντα και αρκεί. Τερέζα, το ξέρω το Χουάν, δεν είναι δηλός. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Θα πάω κι εγώ μαζί. Άφησε τα παιδιά μου στην ησυχία τους, Πέτρο. Τους το δήλωσα ότι αν πάνε στο μέτωπο θα πάω να κρεμαστώ. Είναι αμαρτία αυτή η πράξη, το ξέρω. Και σέρνει πίσω τη στην αιώνια κατάρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Όταν πέθανε ο Κάρλο, πήγα στον παπά, αλλιώς θα είχα κρεμαστεί. Ήξερα πολύ καλά πως ήμουν συνένοχη. Παρόλο που αυτός ήταν πιο ένοχος, με την ορμή και τη φόρα που είχε πάρει σε βιαιότητες. Δεν ζούμε ειρηνικά. Και καθόλου εύκολο να κάνεις υπομονή με μια τέτοια ζωή. Αλλά
και με το όπλο δεν καλυτερεύεις. Αυτό κατάλαβα όταν μου τον έφεραν και τον ξάπλωσαν χάμω στο πάτωμα, στο σπίτι μου. Δεν είμαι με τους στρατηγούς και είναι έσχος να με συγκοφαντούν. Αν όμως κάτσω στα αυγά μου και δεν ανακατεύομαι, ίσως με λυπηθούν. Απλός λογαριασμός, πολύ λίγα ζητώ. Δεν θέλω να ξαναδώ αυτή τη σημαία. Αρκετά δυστυχισμένοι είμαστε. Καλύτερα να πήγαινες να κρεμαστείς, Τερέσα. Κυρία Πέρες. Τι άνθρωποι είναι. Καλία. Αυτή με το ραδιόφωνο. Η κόρη του σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο μέτωπο. Περίμενα ώσπου να φύγει ο εφημέριος. Σκέφτηκα. Να έρθω να δω τι γίνονται οι γειτονές μου. Βρίσκω πως δεν είναι σωστό για τις απόψεις σας να σας φέρνουν εμπόδια. Φοβάστε, κυρία Καράν, για τα παιδιά σας. Ο κόσμος δεν αναλογίζεται τι κόπος είναι να μεγαλώνεις παιδιά αυτή την εποχή. Εγώ γέννησα 7. Δεν απόμειναν και πολλά από δάφτα από τότε που χάσαμε την Ινές. Τα 2 δεν πρόλαβαν να κλείσουν ούτε τα 5. Ήταν οι πίνες, το 89 και το 99. Ο Αντρέας που βρίσκεται δεν ξέρω. Μας έγραψε τελευταία φορά από το Ρίο. Στην Νότιο Αμερική. Η Μαριάννα βρίσκεται προσωρινά στη Μαδρίτη. Και αυτή παραπονιέται. Εμείς οι μεγάλοι θεωρούμε ότι ό,τι έχετε πίσω μας είναι και το χειρότερο. Το Φερνάντο όμως τον έχετε ακόμα. Ναι. Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να σας θίξω. Μη ζητάτε συγγνώμη, κυρία Καράρ. Ξέρω ότι δεν θέλατε να με θίξετε. Είναι με τον Φρανκ. Ας μην μιλάμε πια για τον Φερνάντο. Ξέρετε, δεν θα μας καταλάβετε αν δεν λογαριάσετε πως λυπηθήκατε κατάκαρδα που χάσαμε την Ινές. Την Ινές όλοι μας την αγαπούσαμε. Είχε μάθει τα πρώτα γράμματα στο Κουάν. Και σε σένα. Όλοι νομίζουν ότι ανήκετε στην αντίθετη πλευρά. Εγώ όμως δεν συμφωνώ μαζί τους. Ο καθένας ξέρει ποια διαφορά ανάμεσα σε πλούσιο και φτωχό. Δεν θέλω τα παιδιά μου να φορέσουν το χακί. Δεν είναι για σφάξιμο. Κυρία Καράν, εγώ πάντα λέω, για τους φτωχούς δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια ζωής. Αυτό θα πει ότι την έχουν άσχημα όπου και να βρίσκονται. Καμιά πρόβλεψη δεν τους σώζει. Η δικιά μου Ινές ήταν το πιο συντηρητικό πλάσμα από όλα τα παιδιά μου. Τι δεν τράβηξε ο άντρας μου να της μάθει κολύπη. Έπρεπε να ζει. Πώς όμως. Μα έπρεπε δηλαδή η κόρη σας που ήταν δασκάλα να πάρει όπλο στο χέρι και να πολεμάει τους στρατηγούς. Που μάλιστα ενισχύονται οικονομικά από τον Άγιο Πατέρα. Αυτή ήθελε να μείνει δασκάλα. Και δεν μπορούσε να μείνει στο σχολείο της στη Μάλαγα. Παρά εδώ η στρατηγή, εκεί η στρατηγή. Στάπα. Ο πατέρας της έκοψε 7 χρόνια το τσιγάρο. Οι αδερφές της στερήθηκαν το γάλα για να γίνει η Ινές δασκάλα. Και τώρα η Ινές δεν δεχόταν να μαθαίνει στα παιδιά ότι 2 επί 2 κάνει 5 και πως ο στρατηγός Φράγκο είναι σταλμένος από τον Θεό. Αν δεν δεχόταν ο Χουάν να μου πει πως όταν θα έρθουν οι στρατηγοί δεν θα μπορεί πια να ψαρεύει, τότε σε εγώ θα του άνοιγα τα μάτια. Νομίζετε ότι και τα νέα αφεντικά μας όταν θα διώξουμε τους στρατηγούς δεν θα μας δέρνουν το πετσί, ε? Θα το δεις. Ότι όταν έχουμε εμείς τα όπλα στα χέρια δεν θα το τολμήσουν τόσο εύκολα. Δηλαδή όπλα και πάλι όπλα. Θα συνεχιστεί το τουφεκίδι. Ποιος μίλησε για συνέχεια. Όταν σου ρίχνεται ο καρχαρίας, εσύ χρησιμοποιείς βία. Εμείς ξεκινήσαμε για τη Μαδρίτη ή ο στρατηγός Μόλα πέρασε τα βουνά και ήρθε στα μέρη τα δικά μας. Για 2 χρόνια είχαμε λίγο φως.
ένα έστω αμυδρόφος. Δεν άξιζε να το πεις χαράματα. Αλλά τώρα θα ξανάρθει η νύχτα. Όχι μόνο θα απαγορεύεται στις δασκάλες να διδάξουν ότι 2 και 2 κάνει 4, αλλά θα τις εξοντώνουν να το διδάξουν. Θα μας αφανίσουν από το πρόσωπο της γης. Το είπε απόψε βράδυ το ραδιόφωνο. Μόνο αυτούς που πιάσανε όπλα. Δεν είναι σωστό λύσεις να μου ρίχνεστε. Δεν μπορώ να τσακώνω όλο ένα μαζί σας. Οι γη μου φέρνονται σαν να μου με την αστυνομία. Όταν σώνεται τα λεύρη, τότε διαβάζω στο πρόσωπό του την ενοχή μου. Όταν εμφανίζονται τα αεροπλάνα, με κοιτάνε σαν να τα στείλα εγώ. Γιατί δεν μιλάει ο Αρχιμέριος όταν πρέπει να μιλήσει. Με κοιτάνε σαν να με καμιά τρελή όταν λέω πως οι στρατηγοί άνθρωποι είναι. Πολύ κακοί, όχι όμως και σεισμός που να μιλήσεις μαζί τους αδύνατο. Κυρία Πέρες, γιατί ερχόσαστε, καλοκαθόσαστε στο σπίτι μου και μου λέτε αυτές τις ανοησίες. Νομίζετε δεν έχω υπόψη μου όλα όσα λέτε. Η δική σας πέθανε. Τώρα είναι η σειρά και των δικών μου, αυτό επιθυμείτε, ε. Ψάχνετε το σπίτι μου σαν φορέ πράκτορα, εγώ όμως πλήρωσα. Κυρία Καράρ, δεν ήθελα να σας εξοργήσω. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη με τον άντρα μου, δηλαδή να σας εξαναγκάσουμε. Εμείς εκτιμούσαμε τον άντρα σας βαθύτατα. Και σας ζητώ συγγνώμη που οι δικοί μου σας κατηγορούν. Σε τέτοιο σημείο που βγάζεις από το στόμα σου χρήσεις χωρίς να το θέλεις. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της Ινές. Κι όμως, είσαι εναντίον της. Αφού δεν τη βοήθησες, είσαι εναντίον της. Λες ακόμα ότι δεν συμπαθείς τους στρατηγούς. Δεν είναι αλήθεια. Ασχετά αν το ξέρεις ή όχι. Όσο δεν μας βοηθάς εναντίον τους, είσαι μαζί τους. Δεν μπορείς να μένεις αμέτωχη, Τερέζα. Έλα, μητέρα. Τίποτα δεν σε σώσει πια. Κάθισε πάνω στην κασέλα, μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάθα, μητέρα, δεν λίγο. Κάτι σου πως εγώ θα πάω με το θείο Πέδρο. Δεν θα κάτσω εδώ να με σου πλήσω το γουρούνι. Και εσύ, δεν μπορείς να με απαγορέσεις πλέον να πολεμήσω, όπως και να καπνίσω. Ο Φίλιππος, που δεν πετυχαίνει καλύτερα από μένα στο σημάδι, είναι στο μέτρο. Και ο Ανδρέ, ένα χρόνο μικρότερός μου, έπεσε. Δεν θα δεχτώ να γίνω εγώ ο περίγελος του χωριού. Ναι, το ξέρω. Ο μικρός Φίλιππος έταξε σε ένα σοφέρ φορτηγού να του χαρίσει τον αναπτήρα του, αν τον πάρει μαζί του στο μέτρο. Γελία πράγματα. Καθόλου γελία. Πες στον Ερνέστο Τουρίλο ότι του χάρισε την βάρκα μου. Έλα, φύγε, Πέδρο. Θα μείνεις. Όχι, θα φύγω. Μπορεί να λες ότι χρειάζεται το Χουάν. Όχι όμως και εμένα. Το Χουάν δεν τον κρατώ για να ψαρεύει για μένα. Αλλά και σένα δεν σε αφήνω να φύγεις. Μπορείς άμα θέλεις να καπνίζεις και άμα θέλεις να πας για ψάρεμα δεν θα σου πω τίποτε. Ακόμα και αν πάρεις τη βάρκα του πατέρα σου. Παράτα με. Όχι, θα μείνεις. Όχι, θα φύγω. Έχει, το φεύγουμε. Τι έπαθες. Τι σε νοιάζει τι έπαθα. Πήγαινε. Τους νίκησες τη μάνα σου. Δεν σου έκανα τίποτα. Και τίποτα δεν έπαθα. Όχι τίποτα. Θέλεις να σου τον αφήσω. Όχι, αλλά να φύγεις. Έξω από το σπίτι μου. Παρασέρνεις τα παιδιά εναντίον. Τι λέει, τι. Θα γίνεις κακοποιός. Γιατί δεν παίρνετε και το τελευταίο ψωμί από το φούρνο. Και στην καρέκλα να με δέσετε μπορείτε. Είστε δύο. Δεν αφήνεις τα χλαμάρες τώρα, ε. Και ο Χουάν είναι ξεμυαλισμένος. Δεν θα χρησιμοποιούσε όμως ποτέ βία στη μητέρα του. Θα σας το πληρώσω όταν γυρίσει. Τα γλυκά είναι καλά. Δεν βλέπω πια τη λάμπα του Χουάν. Τι. Πώς μπορεί να εξαφανίστηκε. Τρέχω να πάω να τον βρω. Πριν λίγο δεν είχε ανοιχτή πέρα από το θαλάσσι. Θα ξαναφέρει πίσω τη βάρκα.
Ποτέ έπρεπε να φύγει, Λάβα. Μα τι να συμβαίνει. Ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Αυτή πήγε με τη βάρκα κοντά του. Ποιος, το κορίτσι. Ασφαλώς όλοι. Κι όμως, τον έφεραν πίσω. Το είχαν σχεδιάσει και το κάνανε. Στέλνανε όλο το βράδυ διάφορους εδώ για να μην το πάρω μυρωδιά. Φωνιάδες. Φωνιάδες. Όλοι τους φωνιάδες. Πάντως τον παπά σίγουρα δεν τον έστειλα. Δεν θα ησυχάσουν αν δεν τους παρασύρουν όλους. Δεν πιστεύω να θες να πεις ότι πήγες στο μέτωπο. Είναι οι φωνιάδες του. Αλλά κι αυτός δεν είναι καλύτερος από τ' αυτούς. Δόσκασε μες στο σκοτάδι. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Δεν σε καταλαβαίνω, πια Τερέζα. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορείς να του κάνεις χειρότερο κακό από το να μην τον αφήνεις να πάει στο μέτωπο. Δεν θα σου το συγχωρέσει. Εγώ δεν το κάνω για μένα. Το να μην πολεμήσει. Το να μην πιάνουμε τα όπλα δεν θα πει να μην σκοτώνουμε, αλλά να πολεμάμε για όφελος των στρατηγών. Αν μου το έκανε αυτό και πήγε με τους πολιτοφύλακες, καταραμένος με. Ας το πετύχουνε τις βόμβες, να τελειώσουν τα τάγκς. Να καταλάβει επιτέλους ότι δεν κοροϊδεύουν έτσι το Θεό. Ότι ένας φτωχός δεν μπορεί να εναντιώνεται στους στρατηγούς. Δεν τον εγέννησα εγώ να παραφυλάξω από ένα πολυβόλο τους συνανθρώπους του. Αν υπάρχει αδικία ανάμεσα στα πλάσματα του Θεού, δεν του μάθα εγώ να παίρνει μέρος σε αυτήν. Κλείσω την πόρτα του σπιτιού όταν ξαναγυρίσει και μου πει έστω ότι νίκησε τους στρατηγούς. Θα του πω πως δεν έχουμε κανέναν που να έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Θα τον αποβάλω σαν σάμιο πόδι. Αυτό θα κάνω. Μου φέραν έναν και αυτός νόμιζε πως θα την γλιτώσει. Εσείς είστε άνθρωποι. Μακάρι να το καταλάβετε αυτό που είναι στρατηγική μας αποτελώσει. Μάχερα μέτωτες, μάχερα θαλάβεις. Φταίει ο σκούφος.
πώς. Είναι πολύ παλιός. Ένας αξιοπρεπής δεν φορά τέτοιες παλιατζούρες. Και ποιος σας είπε πως μπορείς να φυτεύεις μια σφαίρα σε κάποιον που φορά ένα παλιό σκούφο. Βέβαια δεν μπορείς. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Είναι μια κάρα. Πρέπει να τους γίνεται απολύμανση. Όπως τη λέπρα. Παρακαλώ, μπορείτε να τον απειθώσετε τιμά στην κασέλα. Έσπασε το μέτρο! Φεύγω αμέσως! Πάρτε τα του φέτα! Χωσέ, ετοιμάσου, το ψωμί ψήθηκε! Que sim.